Λοιπόν, συζητάμε την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης, δηλαδή την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου του οργανισμού λιμένος Ηρακλείου ΑΕ στον όμιλο Grimaldi, ο οποίος εδώ και κάποια χρόνια έχει εξαγοράσει και τις μηνωικές γραμμές. Μηνωικές γραμμές που όλοι θυμόμαστε πόσο μελάνι εξαπάτησης χύθηκε για να πιστούν οι κριτικοί ότι θα έχουν τη δική τους ναυτιλιακή εταιρεία, ότι θα αγόραζαν μετοχές και κάποια στιγμή ίσως να γίνονταν και εφοπλιστές. Τέτοιες πολιτικές αθλειότητες και αυταπατών προώθησαν τα κόμματά σας. Μόνο που πλέον τα περί λαϊκής βάσης έχουν δοκιμαστεί και υπάρχει σχετική πείρα. Όποιος μιλήσει πλέον για εταιρεία λαϊκής βάσης, μόνο γέλια θα εισπράξει. Πρόκειται για καραμπινάτη καπιταλιστική επιχείρηση την οποία εξαγόρασε ο όμιλος Grimaldi. Η συζητούμενη τροποποίηση της σύμβασης κινείται εντός του πλαισίου της αρχικής σύμβασης και δεν θα μπορούσε φυσικά να ήταν διαφορετική, αφού η αρχική σύμβαση παραχώρησης δεν υλοποιούσε παρά τη γνωστή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λεγόμενη απελευθέρωση των μεταφορών και μιας βασικότατής τους υποδομής, όπως είναι τα λιμάνια, όλα τα βασικά λιμάνια της χώρας. Οι λιμενικές υποδομές αφενός αποτελούν πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αν δεν έβγαζαν κέρδη, δεν θα ενδιαφέρονταν κάποιοι να ασχοληθούν με τις λιμενικές υποδομές. Άρα δεν το κάνουν για την ψυχή της μάνας τους. Το κάνουν για να βγάλουν κέρδος. Δεύτερον, οι λιμενικές υποδομές είναι συνολικά ενταγμένες στις εκάστοτε στρατηγικές επιλογές της άρχουσας τάξης της χώρας μας και στην προκειμένη περίπτωση στην πολιτική της γεωστρατηγικής αναβάθμισης, ούτως ώστε να μετατραπεί η χώρα μας σε ενεργειακό και μεταφορικό κόμβο. Η ιδιωτικοποίηση λοιπόν των λιμανιών της χώρας και του Ηρακλείου που συζητάμε προωθήθηκαν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο από κοινού. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών. Και σήμερα μάλιστα η τοποθέτηση μέχρι στιγμής των εκπροσώπων Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Με φανερή τη συμφωνία στη στρατηγική επιλογή ιδιωτικοποίησης του λιμανιού, ανεξάρτητα από δευτερεύουσες διαφορές μεταξύ τους ή την επιλογή επενδυτή. Όποιο όνομα και να λαμβάνει από τις διάφορες κυβερνήσεις και κόμματα, ιδιωτικοποίηση, υποπαραχώρηση, αξιοποίηση και όποια μορφή και αν έχει, ολοκληρωμένη ιδιωτικοποίηση ή τμηματική ιδιωτικοποίηση και ούτω καθεξής, αφορά τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων. Άλλωστε το κουβάρι της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού του Ηρακλείου ξεκίνησε με τη μετατροπή του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου σε οργανισμό λιμένους Ηρακλείου ΑΕ. Το 2012 με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ μεταφέρθηκε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου του όλη ΑΕ στο ΤΑΙΠΕΔ. Ακολούθησε το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ η υποπαραχώρηση της κρουαζιέρας με το πρόσχημα των συνδυασμένων δραστηριοτήτων. Και βέβαια τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Τη σκητάλη παίρνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, ολοκληρώνοντας το σχέδιο ιδιωτικοποίησης του λιμένα Ηρακλείου με την πώληση του 67% στο Grimaldi, με αντικείμενο την εμπορευματική δραστηριότητα, τον ελιμενισμό πλοίων, πορτοεκφορτώσεις ξηρού χήδιν φορτίου και γενικών συμβατικών φορτίων, δραστηριότητες κρουαζιέρας, καθώς και παράκτιες μεταφορές επιβατών. Οι επενδύσεις, ειδικά στον τομέα της κρουαζιέρας, είναι ιδιαίτερα κερδοφόρες, τόσο για τους tour operator, τους εγχώριους τουριστικούς πράκτορες που θα οργανώνουν εκδρομές στο νησί, αλλά και για τον παραχωρησιούχο που θα βάζει κόμιστρα φωτιά να επιβάτει επισκέπτη. Το μοναδικό κριτήριο για το τι θα γίνει τελικά στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπως και στα υπόλοιπα της Οικουμενίτσας, της Θεσσαλονίκης, της Αλεξανδρούπολης, σε κάθε λιμάνι της χώρας, ποια έργα, ποια υποδομές, πότε, πώς και από ποιον, δεν αφορούν ανάγκες του λαού για φθηνές, σύγχρονες και ασφαλείς μεταφορές, δεν θα μειώσει την τιμή των εμπορευμάτων, των αγροτικών, κτηνοτροφικών προϊόντων που μεταφέρονται με τα πλοία και τα φορτηγά, αλλά κριτήριο είναι και θα είναι τα κέρδη και τα συμφέροντα του ομίλου,
καθώς βέβαια και η συνολικότερη ενεργειακή, τουριστική, εμπορική και ευρωατλαντική σχεδιασμοί στους οποίους εντάσσονται αυτά τα συμφέροντα. Και το λιμάνι του Ηρακλείου κατέχει κορυφαία θέση σε αυτούς τους επιχειρηματικούς και γεωπολιτικούς στόχους. Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, η υποκύρωση αναθεωρημένη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Όλη ΑΕ δεν καταλαμβάνονται όλες οι περιοχές, λιμένες, λιμενικές υποδομές, εγκαταστάσεις, επί των οποίων μέχρι πρότινος δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευση είχε όλοι. Εξ αυτού του λόγου υφίσταται η ανάγκη ίδρυσης ενός φορέα, στην αρμοδιότητα του οποίου θα υπαχθούν οι εν λόγω περιοχές, προκειμένου να αποφευθεί ο κίνδυνος αυτές να μην αναξιοποιείται και κατ' επέκταση να μην υφίσταται δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης επί των προαναφερθέντων λιμένων, λιμενικών υποδομών, κτηρίων και καταστάσεων. Αυτά λέει η ανάλυση συνεπειών ρύθμισης του νομοσχεδίου. Η τροποποίηση λοιπόν της σύμβασης αφορά και τον επανακαθορισμό των ορίων αρμοδιότητας του υποσύσταση νέου φορέα με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου επί της χερσαίας ζώνης λιμένα του λιμένα Ηρακλείου, προκειμένου να παραχωρηθεί σε αυτό το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης λιμένων και λιμενικών υποδομών, καθώς και γηπέδων, κτηρίων, εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης. Αφορά το λιμενικό περίπτερο, το θεατρικό σταθμό, όσοι είμαστε από το Ηράκλειο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνουν αυτά, ο λιμένας των λιμενοπεραμάτων στο Δήμο Μαλεβησίου, τα αλλιευτικά καταφύγια του Νότου Άρβης και Καστρίου του Δήμου Βιάννου, Λούτρας του Δήμου Γόρτινα, θα περάσουν στο προς σύσταση Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου. Δεν εντάσσονται στο κομμάτι της παραχώρησης στον επενδυτή ανάποκο, δηλαδή στον όμιλο Γκριμάλντι. Κατά συνέπεια, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγαλεπίβουλα επενδυτικά σχέδια, είτε με τη βούλα Γκριμάλντι, είτε μέσω του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου, συνέχεια του Όλη ΑΕ. Είτε λοιπόν με ιδιωτικοποίηση, είτε με κρατικό έλεγχο, το ένα χέρι νίδι τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο, δηλαδή υπηρετούν τους επενδυτικούς σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Άλλωστε, όλη η ΑΕ εδώ και χρόνια, από το 2019 μάλλον, στα πλαίσια της εμπορευματικής λειτουργίας του λιμανιού, είχε παρουσιάσει εγκεκριμένο master plan με στόχο τη συνολική αναμόρφωση του λιμανιού του Ηρακλείου, το οποίο θα ευθυγραμμιζόταν με τις ανάγκες των επενδυτών, είτε με τη μέθοδο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είτε με συμβάσεις παραχώρησης σε ιδιώτες, με στόχο ένας φορέας του δημοσίου, στην προκειμένη περίπτωση το υποσύσταξη Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου, πλέον να φέρει σε πέρας την πλήρη ιδιωτικοποίηση και όλων όσων δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση παραχώρησης των όμιλων Γκριμάλντι. Το master plan περιλαμβάνει εναλλακτικές προτάσεις επενδυτικής αναβάθμισης του λιμανιού. Θα αναπτυχθούν κέντρα εστίασης, αναψυχής, ναυταθλητισμού, εμπορίου. Προβλέπει κατασκευή νέου λιμένα για ενοικίαση της στάθμευσης μικρών σταθμών, μαρίνες, τοποθέτηση πλωτών προβλητών, εξυγχρονισμό του επιβατικού σταθμού της προβλήτας 1, επέκταση του νέου επιβατικού σταθμού στην προβλήτα 2. Αυτά τα πρόβλεπε τότε το master plan πριν προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση η παραχώρηση στον Γκριμάλντι. Προέβλεπε ακόμα και υδατοδρόμιο. Καθώς επίσης και αξιοποίηση του ιστορικού εμετικού λιμένα του Ηρακλείου με το κάστρο του Κούλε και τα νεόρια. Ενώ πράγματι θα μπορούσε αυτό το master plan, δηλαδή το σχέδιο αξιοποίησης της παραλιακής ζώνης, να αποτελέσει πόλο έλξης για τους κατοίκους της πόλης, τους επισκέπτες της, σε τίποτα δεν έχουν να ωφεληθούν ούτε τα λαϊκά στρώματα της πόλης, αφού οι τιμές θα είναι απαγορευτικές και πανάκριβες οι υπηρεσίες που θα προσφέρει, αλλά ούτε και για τους επισκέπτες, που στόχος είναι στην πραγματικότητα να τους γδύσουν στην κυριολεξία, όχι για το γενικό τουριστικό καλό, για να αφήσουν έσοδα στην πόλη, αλλά για να πάνε απευθείας στα σεντούκια των tour operator και των τουριστικών πρακτόρων. Το master plan που διαφήμισε όλη η ΑΕ έχει στόχο να προσελκύσει πελάτες επενδυτές και να πείσει το λαό της περιοχής ότι έχει να κερδίσει και αυτός από την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης. Όλα είναι λοιπόν με το βλέμμα στραμμένο στη μετατροπή
το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, του παραλιακού μετόπου, από τα Λινοπεράματα μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, μιλάμε για μια απόσταση 80 χιλιόμετρων, σε κριτική ριβιέρα, για υψηλά βαλάντια, σε συνθήκες γαλέρας και φτώχειας για τους εργαζόμενους, με καταστροφή περιβάλλοντος, αλλαγή των χρήσεων γης, καταστροφή αγιαλών, θαλασσών, η παραχώρησή τους σε ιδιώτες, που σε συνδυασμό με ένα ιδιωτικό βόρειο δικό άξονα που θα τον χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός και ιδίως η κριτική, και ένα ιδιωτικό νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, θα ολοκληρώσει το επενδυτικό έγκλημα για να βρουν έκφραση τα λιμνάζοντα κεφάλαια, συμβάλλοντας σε ένα νέο κύκλο κερδοφορίας του κεφαλαίου σε βάρος λαϊκών αναγκών, με υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, τον αποκλεισμό τους από το δικαίωμα να απολαμβάνουν τις ομορφιές του τόπου τους. Βασικό στοιχείο της πολιτικής όλων σας για τα λιμάνια είναι ασφαλώς και οι αλλαγές της εργασιακής σχέσης σε βάρος των εργαζομένων, γιατί θα επέλθουν τέτοιου είδους αρνητικές εξελίξεις σε βάρος των εργαζομένων. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Διευθέτηση του ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου με βάση και τα νέα δεδομένα της δεκάωρης απλήρωτης εργασίας, των 13 ωρών εργασίας, της εξαήμερης και εφταήμερης εργασίας στις τουριστικές περιοχές, κατάργηση της σταθερής μόνιμης και με πλήρη δικαιώματα εργασίας, αφαίρεση ασφαλιστικών κατακτήσεων, κατάργηση κανονισμών εργασίας, μείωση του αριθμού των εργαζομένων, εντατικοποίηση της εργασίας. Το παράδειγμα άλλωστε της Κόσκο, που Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟ, πέρατε στον Πειραιά, είναι γνωστό. Και προσπαθείτε να χτυπήσετε και τους λιμενεργάτες με την είσοδο εργολαβικών εταιριών, την εντατικοποίηση της εργασίας, την αύξηση του ωραρίου εργασίας, την κατάργηση των νυχτερινών αργιών και ορτών, το χτύπημα των βαρέων και ανθυγιεινών, και όλα αυτά μαζί με τα εργατικά, τραγικά εργατικά δυστυχήματα που παλεύουν καθημερινά και ζουν οι εργαζόμενοι. Ήδη όμως οι εργαζόμενοι στον Όλη, που όπως λέει το νομοσχέδιο θα μεταταχθούν, έχουν υποστεί σοβαρές αλλαγές στις εργασιακές τους σχέσεις. Έχουν ενταχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο. Καταργήθηκαν οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας μαζί με τα δικαιώματα που είχαν κατακτήσει. Έχει μειωθεί δραματικά το προσωπικό. Έχει εντατικοποιηθεί η δουλειά. Υπάρχουν απλήρωτες αναγκαστικές υπερορίες. Κόψιμο των κοινωνικών παροχών, κατασκηνώσεις, παιδικού σταθμού με το αιτιολογικό των υπερβολικών δαπανών στο όνομα μιας δίκαιης ανάπτυξης. Αυτή λοιπόν είναι η ουσία της πολιτικής της εμπορευματοποίησης, ιδιωτικοποίησης των λιμενικών υποδομών. Και βέβαια, αγαπημένο επιχείρημα, και απορώ πώς ξεχάστηκε, το υπενθύμησε ο Υπουργός, το αγαπημένο επιχείρημα αυτής της πολιτικής είναι και τα περίφημα ανταλλάγματα, τα γνωστά αντισταθμιστικά, που είναι άλλωστε και τα μόνα για τα οποία μπορεί και να καυγαδίζεται ή καυγαδίζεται. Το έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις. Και μέχρι να φτάσει και στην Ολομέλεια, έχουμε καιρό να δούμε τέτοιου είδους καυγάδες, να καυγαδίσετε δηλαδή μεταξύ σας για αυτό το ζήτημα. Τσακώνεστε για το τίμημα και τα έσοδα της παραχώρησης και πόσο λίγα ή πολλά είναι αυτά για το ταμείο του κράτους. Λες και αυτά δεν προορίζονται για τις τσέπες των δανειστών της χώρας και για το μπούκωμα στην κυριολεξία των επιχειρηματικών ομίλων. Πάντως δεν πάνε για την κάλυψη λαϊκών αναγκών. Το πόσο όμως φιλικές για τους επιχειρηματικούς ομίλους που παίρνουν τα λιμάνια της χώρας για δεκαετίες είναι αυτές οι συμβάσεις, φαίνεται σε όλα σχεδόν τα άρθρα τους. Γιατί εκτός από το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων, την ίδια στιγμή προωθούνται και νέα προνόμια και νέες φοροαπαλλαγές για τα μονοπόλια των λιμενικών υποδομών και μεταφορών. Με τις συμβάσεις αυτές, όπως για παράδειγμα με τη σύμβαση για το λιμάνι του Ηρακλείου που συζητάμε, απαγορεύεται επί της ουσίας στο Δήμο Ηρακλείου να επιβάλλουν στους επιχειρηματικούς ομίλους, δηλαδή στην περίπτωση του Ηρακλείου, του Κρυμάλτη, που θα έχει τη διαχείριση του λιμανιού, τα ανταποδοτικά τέλη, τον φόρο των ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Τον απαλλάσσεται δηλαδή από τον έμφυα, ενώ την ίδια ώρα αυτόν τον έμφυα συνεχίζει να το πληρώνει ο λαός μαζί με τα δημοτικά τέλη και όλους τους άμεσους και έμεσους φόρους. Αν μάλιστα έτυχε να έχουν καταλογιστεί παλιότερα πριν την παραχώρηση στον οργανισμό λιμένα έμφυα ή δημοτικά ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας για τις παρακολουθούμενες εκτάσεις,
τότε όλα και όλα αυτά τα επιβαρύνεται το δημόσιο, δηλαδή ο λαός μας, τον οποίο εκτός από τα δικά του τον βάζεται να πληρώνει και τις υποχρεώσεις του ομίλου. Ο νέος λοιπόν ιδιοκτήτης του λιμανιού απέτησε και πήρε τελικά το λιμάνι καθαρό και απαλλαγμένο από υποχρεώσεις, τόσο στους εργαζόμενους όσο και στο λαό της πόλης. Και αυτή είναι και η μεγάλη προσφορά των δικών σας κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, στους ιδιώτες επενδυτές. Βέβαια, τις συνέπειες από την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού θα την υποστούν και οι ψαράδες της παράκτειας αλληλείας, οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση από τις ζημιές που καθημερινά έχουν, από την καταστροφή των μέσων αλληλείας, από τους λαγοκέφαλους, η οποία επιτείνεται από τα τέλη ελιμενισμού που επιβάλλει όλη η ΑΕ σε όλα τα σκάφη, μέχρι και τα πιο μικρά παραδοσιακά σκαριά, στο αλλιευτικό καταφύγιο του Ηρακλείου, το χαράτσι για την ανέλκυση, καθέλκυση των σκαφών, την οποία πραγματοποιούν οι ίδιοι και όχι οι υπηρεσίες του όλοι, τις υπερημερίες που ζητά την πρώτη στιγμή που θα βγει το σκάφος στη στεριά για τη συντήρησή του και την υψηλή τιμολόγηση του νερού για το πλήσιμο των αλλιευμάτων ή και την δυσβάσταχτη κοστολόγηση του ρεύματος. Ο διάδοχος λοιπόν φορέας του όλη, το λιμενικό ταμείο Ηρακλείου, με τα ίδια πρόσωπα θα κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση. Μα ήδη έχει ξεκαθαρίσει η διοίκηση του όλη ΑΕ ότι λειτουργεί με όρους αγοράς και κόστους ωφέλους και δεν μπορεί να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αλληλείων παρά μόνο αν υπάρξει, λέει, νομοθετική ρύθμιση πετώντας τον μπαλάκι στην κυβέρνηση. Και βλέπουμε τα τελικά αποτελέσματα. Και για να μην μακρηγορώ, να πω ότι είναι φανερό γιατί εμείς λέμε ότι είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση και σε τέτοιου είδους συμβάσεις. Είναι σε βάρος των συμφερόντων του λαού, σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, σε βάρος των ίδιων των αναγκών των εργαζομένων. Είτε υπάρχει δημόσια και κρατική εποκτεία ή όχι, το ρόλο του κράτους τον βλέπουμε πολύ καθαρά τώρα. Τον βλέπουμε καθημερινά με τις φωτιές να καιγόμαστε και με τις βροχές να πνιγόμαστε. Βλέπουμε την επιλεκτική ανικανότητα αυτού του αστικού κράτους, ανίκανο όσον αφορά την ικανοποίηση λαϊκών αναγκών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ενώ ταυτόχρονα πάρα πολύ ισχυρό να είναι στις δυνάμεις καταστολής, στα εξοπλιστικά προγράμματα. Το πρόγραμμα Μαμούθ που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής για τα F-35, 8,6 δις. Φαίνεται πάρα πολύ ισχυρό το κράτος στη φοροπηξία του λαού, στη συνδετικοποίηση, στην κατάργηση εργασιακών, συνδικαλιστικών, ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Και τα υλοποιεί με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Και κλείνω λέγοντας ότι για το ΚΚΕ τα λιμάνια και συνολικά οι υποδομές της χώρας μπορούν και πρέπει να γίνουν μοχλός πραγματικής ανάπτυξης και ευημερίας για όλους, για τις λαϊκές οικογένειες πριν απ' όλα, με προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας. Μόνο όταν η αξιοποίησή τους δεν γίνεται για τις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας και της κυκλοφορίας του κεφαλαίου, αλλά όταν υποταχθούν σε ένα επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό με κριτήριο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Αυτό βέβαια προϋποθέτει τα μέσα παραγωγής να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν ο εργαζόμενος λαός, η εργατική τάξη, πάρει την εξουσία στα χέρια της. Για όλους τους παραπάνω λόγους, το ΚΚΕ ευθύνος λέει ότι καταψηφίσει και την αρχική σύμβαση που δεν ήρθε για κύρωση στη Βουλή, αλλά και την τροποποιημένη σύμβαση. Ευχαριστώ πολύ.